και τα σχολιάζαμε. Λαγιοπουλάκι, πώς θα πας με τα ψέματα? Εντάξει, ξέρεις, φυσιολογικά πράγματα, όχι κάτι. Τι περιμένεις να σου πω, δηλαδή? Την αλήθεια. Αλήθεια. Θα σου πω τι γίνεται. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σε αλήθεια. Για πες μας. Ότι επειδή μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιεστική μπορεί να γίνει η αρχισυντάκτριά μας μερικές φορές. Ναι. Λοιπόν, το χειμώνα, επειδή και εγώ χρειάζομαι για την ψυχική μου υγεία, ξέρετε, και ισορροπία. Πέντε μέρες στον μπάνσκο. Να πάω να κάνω δηλαδή λίγο έτσι snowboard. Ναι. Ναι. Έχω αναγκαστεί, αλήθεια, να τις πω έτσι μια-δυο φορές ότι είμαι σε δουλειά και τέτοια, ξέρεις. Α, και το λες τώρα που τις ακούει από το. Ναι. Ναι, και είπα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας μέρα που. Καταλαβαίνεις φυσικά τώρα δεν μπορείς να ξαναπείς ποτέ τίποτα. Γιατί τώρα και με 42 πυρετών να είσαι, θα σε στείλει να κάνεις μοντάζ τα θέματα σου. Τελείω. Την έβαψες. Βασίλη, εσύ. Εγώ τι. Έχεις πει, λες. Ποτέ. Πολιτικός. Ποτέ δεν λέω ψέματα, όχι. Ποτέ στη γυναίκα μου δεν λέω. Γιατί χαμογελάς όταν το λες έτσι περίεργα? Ωραία. Ποτέ δεν έχω πει ψέματα, αγάπη μου. Ποτέ. Σε σένα ειδικά ποτέ. Έπρεπε να για τη μηχανή ανήκωψης. Παντόφλα. Παντόφλα είναι το πρώτο στάδιο, δεν είναι αυτό. Έχουν περάσει άλλα στάδια. Ανώτερα επίπεδα. Η Έλενα. Δεν λέει ψέματα. Όχι. Γενικά είμαι λίγο χάλια με το θέμα. Δηλαδή, τύπου με το που θα πάει, κάνει πληροφορία στον εγκέφαλο, θα με πιάσει κρίση πανικού. Τύπου. Όχι, κάνω πολύ μπαμ, δηλαδή δεν μπορώ. Και όταν δεν θέλω, γιατί θεωρώ ότι είναι δικαίωμά μας να μην θέλουμε να πούμε κάτι, και να πούμε δεν θέλω. Ναι. Εκεί να δεις κρίσεις που με πιάνουν πανικού. Αν σου πει ο αγαπημένος σου ψέμα και μετά σου πει συγγνώμη, συγχώρεσέ με, σε αγαπώ πολύ, δεν θα το ξανακάνω. Θα τον συγχωρέσεις? Εξαρτάται πρώτον από το ψέμα, αλλά αν έρθει ο ίδιος να μου το πει, ναι, θεωρώ ότι έχει τεράστιες πιθανότητες να το συγχωρέσω. Ενώ αν μάθω. Ναι, τώρα γιατί με κοιτάς έτσι? Ενώ αν μάθω ότι μου έχει πει ψέματα και δεν μου έχει πει τίποτα και μπορεί να μην είναι και κάτι σημαντικό, θα κλονίσει την εμπιστοσύνη μου. Εν τω μεταξύ όμως λίγο έχω στρώσει τώρα. Όταν ήμουν μικρή, ήμουν όχι στο πέμπτο σύννεφο. Δηλαδή εκεί, τι να σου πω, θεωρούσα ότι φυσιολογικό είναι να μην πει κανείς ψέματα. Mm. Και όταν έφαγα τα πρώτα μου ψέματα, ήταν τύπου να πεθάνω τώρα. Νόμιζα ότι χάνεται γη κατά από το. Μην γελάς. Ήταν δεξιά σου. Ήθελα να πεθάνω, όντως. Έτσι, τσόφια, κάτω, τέζα. Εντάξει, τώρα το περιμένεις λίγο και στη γωνία. Έχεις λίγο τις υποψίες σου, δεν είσαι. Ναι. Έλενα, χθες το βράδυ μου, είμαι αγαπημένος. Έλενα, χθες το βράδυ μου με 5 γυναίκες. Έρχομαι να σου το πω. Θέλω να με συγχωρέσεις. Έχουμε ξαναπεί. Θα το συγχωρέσεις? Πολλές φορές. Όχι, δεν ήρθε και στο με μόνος του. Δεν είναι όλα το ίδιο σου και εσύ, δεν κατάλαβα. Α, δεν δηλαδή, το διευκρίνεις αυτό. Συγγνώμη, α, δεν σημαίνει ότι επειδή θα πεις την αλήθεια ότι έχεις. Πώς είναι και στα παιχνίδια αυτά, free card out of jail, δηλαδή ότι βγαίνεις εκτός και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Κόκκινη κάρτα, τι. Ότι είσαι στο απειρόβλητο. Ναι, αυτό σημαίνει. Πήγαινε και εσύ στη δικαιοσύνη, ναι, τον έσφαξα, αλλά το λέω. Ήμουν με 5 φίλες σου και έπιαμε μόνο καφέ, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Σας έχω πει 100 φορές και ειδικά σε αυτό που είναι μικρό ακόμα και άμαθο. Ναι. Όταν είσαι με 5 γυναίκες, όταν είναι μάλλον ο άντρας με 5, δεν πειράζει. Ναι, η μία πειράζει. Ρε Ναταλία, πώς τα λες αυτά που τόνω. Θα σου πω ότι η 5 δεν πειράζει, η μία πειράζει. Μπράβο. Μπορείς πραγματικά να πες ότι ήσουν η Ντέμι Μουρ και έβλεπες για τον Άστον Κούτσερ εκεί που ήταν με τον Τζακ. Καλά, αυτή είναι χαζή που τον χώρισε τώρα επειδή πήγε αυτός να κάνει τζακούς με 5 κορίτσια. Θα μπορούσες χωρίς πλάκα να μείνεις μαζί του? Θα το άντεχε η καρδούλα σου? Πρέπει να απαντήσω, το ξέρω. Έκανε τζακούζι με 5 κορίτσια. Τα οποία ήταν 5 αδιάφορες strippers. Τι ήταν αυτές, δεν ήτανε? Ναι. Μπορεί να τον ήταν για σπα. Θα το άντεχες? Εννοείται! Παιδιά με 5 strippers πήγε. Δεν έκανε δεσμό ο άνθρωπος. Το μόνο που δεν θα άντεχα είναι να μάθαινα ότι έχει παράνομο δεσμό με μια άλλη όσο ήταν μαζί μου. Αυτό δεν σηκώνω. Το να πάει με μια για πλάκα μια φορά. Για μασαζάκι πήγε, ρε παιδί μου, έτσι να το χαλαρώσουν. Ναι. Δεν πήγε. Ένα πιασματάκι που του χτυπήσα και 5 βεντούς ανθρώπου να ισχυώσει λίγο. Τώρα που δεν είναι η Σύση εδώ, τι θέλω θα λέω. Άμα ήταν εδώ εκεί που μου άστραφτε, μου ερχόταν η ανάποδη αρχή. Δεν την περίμενα, μου ερχόταν ο φούσκος από εδώ. Ότι ναι, αφού τις ξέρετε τις απόψεις μου, τις λέμε 4 χρόνια τις λέω. Ναι, αλλά τόσο large πια. Δεν είναι large. Σου ξαναλέω, δεν θα σήκωνα με τίποτα το να μου έλεγε είμαστε μαζί, αλλά έχω και μια άλλη παράνομη σχέση. Αυτό, no, με τίποτα. Όχι, ναι. Αποκλείεται. Δηλαδή, το θέμα είναι να μην έχεις συναισθήματα για την άλλη. Ακριβώς. Επιτέλους, το κατάλαβες. Το σεξ επιτρέπεται. Δεν επιτρέπονται τα συναισθήματα. Επιτρέπεται ο σεξ, ακούς? Τα ακούς? Δεν συμφωνώ εγώ απόλυτα. Συμφωνείτε ρε παιδιά στις κάμερες. Έτσι. Έχω όλους τους κάμερες. Συγγνώμη, λένε όλοι ναι. Αν οι γυναίκες σας πούνε δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, ότι αχ, αγαπούλα μου, δεν σημαίνει κάτι αυτός, απλά θέλω να ζήσω μια νύχτα πάθους. Θα πείτε ναι. Με έναν άντρα στρίπερ. Πάτε την. Ναι, τώρα λένε όλοι όχι. Όχι λένε όλοι.
Ναι, γιατί έτσι είναι οι άντρες. Οι άντρες δεν θέλουν να το κάνεις αυτό. Μπράβο τώρα που. Να είσαι καλά, αγαπημένη αρχισυντάκτρια, αγαπημένη. Μου θύμισε κάτι. Τι σου θύμισε? Με το βίντεο κλιπ του Θάνου Καλλήρη είχες τρελαθεί και δεν ήξερες κιόλας. Ήμουν ένα μικρό κορίτσι. Μεγαλώνοντας, η ζωή με ανάγκασε να δω τα πράγματα αλλιώς. Το κλιπ την άλλαξε. Μετά το κλιπ, κοίταξε, ζώντας με τον Καλλήρη καταρχήν αλλάζεις. Αναγκάζεσαι να αλλάξεις ζώντας με τον Καλλήρη. Ναι, βγάλ' τον τηλεφωνικό. Αυτό πήγα να πω. Άλλοι, δηλαδή, δεν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει και μία σχέση με πίστη? Βεβαίως. Βεβαίως. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι άντρες είναι έτσι. Υπάρχουν σαφέστατα άντρες που είναι μονογαμικοί και πιστοί στις γυναίκες τους. Δεν τα βάζω όλα τα αυγά σε ότι είναι. Α, κοίτα την μπλούζα του Νίκου. Τι λέει? Κοίτα τον Αστερίξ μας. Μονόγαμη. Η μπλούζα σου λέει μονόγαμη. Η μπλούζα είναι σωστή. Λάθος άντρας τη φοράει. Εντάξει, βγάλε την μπλούζα και δώστε μα τη δώσε σε κάνα φίλο που την αξίζει. Εσύ βγάλε την όμως, Αστερίξ. Σε μένα δώσε την, σε μένα. Σε σένα. Σε μένα τον καφερούλι. Ο μόνος που την αξίζει αυτή την μπλούζα. Από τον καναπέ, είναι ποιος? Εδώ μέσα. Όχι, ο παντρεμένος. Γιατί? Εγώ, γιατί, εγώ, εντάξει, εγώ, εγώ. Είναι λογικό ο παντρεμένο. Τι λες με που είναι λογικό? Έχει παντρευτεί να δει τη Τζόρια, περνάμε. Εμείς πρέπει να πιστήσουμε. Άκου τι λέει. Ο μόνος που αξίζει αυτή την μπλούζα είναι. Δεν είναι στο πλατό αυτό. Έτσι, μπράβο. Δεν σας προσβάλλω. Εντάξει. Σιγά τα σουλή, καλάρωσε. Για σας δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο, δεν σας ξέρω. Σωστά, λέω ότι έχω κάποιον στο μυαλό. Περικλή για σένα, λέει, αγόρι μου, άντε πάλι, άντε πάλι. Είναι στο κοντρόλ, ξέρεις. Λοιπόν, Βασιλάκη μου. Πάμε να δούμε τι έγινε, τι γίνεται με